Έχουμε και λέμε πώς να ανακτήσεις το συνθηματικό σου. Έχεις χάσει το Apple ID σου και δεν ξέρεις πώς να το ανακτήσεις. Αυτό το βίντεο θα σε βοηθήσει. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να κάνεις ανάκτηση του συστηματικού σου. Γενικότερα το Apple ID είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχεις πάντα επάνω σου. Να μην το ξεχνάς ποτέ και γενικότερα πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό σου συνέχεια. Αν είσαι από αυτούς όμως που το χρησιμοποιείς όχι και τόσο συχνά, καθώς έχεις Face ID ή κωδικό στο κινητό σου, τότε το Apple ID σου με αυτόν τον τρόπο μπορείς να το ανακτήσεις πάρα πολύ εύκολα. Παλιότερα είχαμε κάνει βίντεο το πώς μπορείς να ανακτήσεις το Apple ID σου από τη σελίδα του iCloud και σας είχα πει γενικότερα το πόσο εύκολη είναι η διαδικασία. Με αυτή την εφαρμογή όμως μπορείς να το κάνεις ακόμη πιο εύκολα, ακόμη πιο γρήγορα και μπορείς φυσικά να ανακτήσεις και το Apple ID του φίλου σου. Δηλαδή, έχει χάσει ένας φίλος το Apple ID του και δεν ξέρει πώς να το ανακτήσει. Με αυτό το βίντεο θα δεις πώς μπορεί να το ανακτήσει και ο φίλος σου ή να βοηθήσεις το φίλο σου να ανακτήσει το δικό του iCloud, το δικό του Apple ID. Πρώτα πράγμα που πρέπει να ξέρεις είναι ότι το Apple ID είναι σίγουρα το email σου. Το email ουσιαστικά που είναι το Apple ID σου είναι το email που εσύ έχεις βάλει στην αρχή όταν έχεις ενεργοποιήσει το iPhone σου. Από εκεί και μετά το Apple ID σου έχει και ένα κωδικό ή αλλιώς ένα συνθεματικό που μας έχει συνηθίσει να μας το λέει η Apple. Το συνθεματικό λοιπόν αυτό είναι σαν το πάτερ ημών. Πρέπει να μην το ξεχνάς καθώς εάν δεν χάσεις το κινητό σου ή αν θέλεις να κατεβάσεις κάποιες εφαρμογές ή γενικότερα είναι κάτι το οποίο μοιάζει το τόσο θα σου χρειαστεί και πρέπει να το ξέρεις. Εάν δεν το θυμάσαι τότε, με αυτόν τον τρόπο μπορείς να το ανακτήσεις. Πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να ανοίξεις screen recording. Το αμέσως επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνεις φυσικά είναι να πας στο App Store και στο App Store να πας και να αναζητήσεις την εφαρμογή που λέγεται Support. Θα γράψεις Support. Στην εφαρμογή του Support είναι η υποστήριξη. Είναι εφαρμογή της Apple, είναι official της Apple και είναι μια εφαρμογή την οποία πρέπει να έχεις μέσα στο κινητό σου. Καθώς την έχουμε δείξει, αν δεν έχεις το βίντεο πήγαινε να το τσεκάρεις, το οποίο πράγμα μπορείς, το οποίο βίντεο σου δείχνει πόσα πράγματα μπορεί να κάνει αυτή η εφαρμογή. Επίσης, αυτή η εφαρμογή μπορεί να σε βοηθήσει να ανακτήσεις και το iCloud. Εδώ πέρα θα σου γράψει καλωσορίστε, θα πατήσεις συνέχεια, θα πατήσεις να επιτρέπεται κατά τη χρήση της εφαρμογής και εδώ πέρα είσαι μέσα. Μέσα λοιπόν σου λέει ότι έχεις ένα iPhone 14 που είναι αυτό που έχω στα χέρια μου, είναι τα AirPods μου, είναι το MacBook το πρώτο της δουλειάς και είναι και ένα iPhone 14 Plus. Είναι ουσιαστικά όσα τηλέφωνα έχω εγώ στο εταιρικό Apple ID μου. Αφήνω λοιπόν αυτά και κατεβάλλω πιο κάτω και βλέπετε τη γράφει αφού. Τσεκάρετε το βίντεο και δείτε πόσα πράγματα έχει η εφαρμογή. Μέσα έχει και την επαναφορά συνθηματικού. Εάν εγώ την πατήσω την επαναφορά συνθηματικού, θα μου γράψει εδώ πέρα επαναφορά του συνθηματικού. Υποτίθεται ότι εγώ το έχω ξεχάσει το συνθηματικό μου και δεν ξέρω ποιο είναι. Οπότε τώρα θα το επαναφέρω. Εγώ θα επαναφέρω το συνθηματικό που έχω στο κανονικό μου iPhone. Στο κινητό δηλαδή που έχω το κανονικό. Οπότε θα πατήσω βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου. Εσείς μπορείτε να πατήσετε επαναφορά του δικού σας συνθηματικού. Και μόλις το πατήσετε την επαναφορά συνθηματικού, θα σας γράψει εδώ πέρα να βάλετε τον κωδικό που ξεκλειδώνει το iPhone σας. Τον κωδικό τετραψήφιο που έχετε. Εάν το πατήσεις λοιπόν τον τετραψήφιο κωδικό που έχεις, θα μπορέσεις να κάνεις κανονικά ανάκτηση στο iCloud σου. Εγώ θα πατήσω free κάποιο άλλο άτομο για να σας δείξω ότι μπορείς να κάνεις ουσιαστικά και σε κάποιον τρίτο. Εδώ πέρα θα γράψεις το Apple ID του χρήστη. Εγώ παράδειγμα δεν θυμάμαι το Apple ID μου, έτσι. Βάζω λοιπόν το Apple ID μου, το email που σίγουρα πρέπει να ξέρω και εδώ πέρα βάζω τον αριθμό που τελειώνει σε 00. Είναι υποχρεωτικό, καθώς θα πάει ειδοποίηση στο iPhone που αυτή τη στιγμή τραβάει το βίντεο, θα πάει στο iPhone το δικό μου για να μπορέσω ουσιαστικά εγώ να κάνω ανάκτηση του iCloud μου. Οπότε γράφω. Τα αμερικάνικα νούμερα είναι λίγο περίεργα, οπότε πατάς συνέχεια. Συνεχίστε στις υπόλοιπες συσκευές Apple σας. Πατάς τέλος. Αφού λοιπόν το πατήσετε, θα σας ανοίξει την επαναφορά συνθηματικού να την κάνετε στο δικό σας τηλέφωνο. Πατάτε συνέχεια επαναφοράς συνθηματικού και εκεί πέρα σας ανοίγει στις ρυθμίσεις. Σε ρυθμίσεις λοιπόν μπορείτε να πατήσετε να βάλετε τον κωδικό το οποίο ξεκλειδώνει το iPhone σας. Easy. Και μετά σας λέει να βάλετε το νέο συνθηματικό σας. Στο νέο συνθηματικό φυσικά θα βάλετε κάτι το οποίο να μην είναι ίδιο με το προηγούμενο που έχει χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια και φυσικά πρέπει να έχει σίγουρα ένα κεφαλαίο χαρακτήρα, σίγουρα νούμερα, σίγουρα ένα σύμβολο και πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρων. Μόλις το κάνεις αυτό το πράγμα, το συνθηματικό σου γίνεται κανονικά ενεργοποίηση και μπορείς πλέον να χρησιμοποιήσεις το νέο συνθηματικό σου για να το χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε θέλεις. That's it. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Πλέον η διαδικασία γίνεται πάρα πολύ εύκολα και φυσικά σου έρχεται email κατευθείαν από το Apple ID, από την Apple, ότι έχει γίνει επαναφορά του συνθηματικού σου και το έχει αλλάξει. Follow και like περισσότερο και φυσικά δεν ξεχνάς να αφήσεις το σχολείο σου για οτιδήποτε ερώτηση έχεις. Κατεβαίνεις κάτω στην περιγραφή να σε κάνεις όλα τα σχόλια και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο.
να είστε όλοι καλά. Ελπίζω το βίντεο αυτό να σε βοήθησε.